Κυρία Σπυριδάκου, πείτε μας τι έχει γίνει με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος σε σχέση με εσάς, με τη θέση που είχατε και δεν έχετε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στο οποίο είχα εκλεγεί συμμετέχοντας σε εκλογές που έγιναν στην αρχή της θητείας μας, μέσα από μια γενική συνέλευση, στην οποία ήμουν εκπρόσωπος βέβαια της παράταξης του κυρίου Νίκα. Πρόσφατα, στις 6 Μαΐου, αντικαταστάθηκα σε μια συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, για την οποία δεν γνώριζα ότι γινόταν η συνεδρίαση, δεν γνώριζα την εισήγηση, δεν προσκλήθηκα ή μάλλον, για να πω την αλήθεια, παραπλανήθηκα ώστε να μην συμμετέχω, γιατί όπως έχω αναφέρει δέχτηκα κάποιο τηλεφώνημα για να συμμετέχω στη συνεδρίαση και μετά δέχτηκα τηλεφώνημα ότι δεν θα γίνει αυτή η συνεδρίαση, οπότε δεν ήμουν εκεί για να μεταφέρω τις δικές μου απόψεις. Αρκεί να πω ότι για να αντικατασταθείς θα πρέπει είτε να έχεις αποδημήσεις κύριο, να έχεις πεθάνει, είτε θα πρέπει να έχεις πέσει σε κάποιο σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, είτε θα πρέπει να παραιτηθείς. Τίποτα από αυτά δεν συντρέχει. Και εκπλήσωμαι γιατί παρασύρθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ σε αυτό το θεσμικό ατόπιμα. Γνωρίζω βέβαια ότι εδώ και ένα χρόνο περίπου μεθοδεύει την απομάκρυνσή μου ο Περιφερειάρχης, αρχικά προσπαθώντας να με αντικαταστήσει ως εκπρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Περιφερειών, κάνοντας εκλογές παράτυπες, παροδία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εναντίον της απόφασης αυτής που αφορούσε τις εκλογές για τη Γενική Συνέλευση, είχα προσφύγει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η απάντηση στην προσφυγή μου ήταν απορριπτική, αλλά όχι για τυπικούς λόγους, όχι γιατί διαφωνούσαν με την ουσία της προσφυγής μου, αλλά γιατί θεώρησαν ότι προσβάλλονται πράξεις νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που είναι η Ένωση Περιφερειών, και το οποίο δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους. Ίσως ο Περιφερειάρχης με αυτό τον τρόπο έπεισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ, αν και εγώ διαπίστωσα ότι πολλά μέλη δεν ήξεραν καν το λόγο για τον οποίο αντικαταστάθηκα. Έτσι έχουν τα πράγματα και από εδώ και πέρα θα κάνω και εγώ τις ανάλογες ενέργειες. Τι σημαίνει το να φεύγει ένας σύμβουλος από την Περιφέρεια Πελοποννήσου από την ΕΝΠΕ? Κάθε περιφέρεια έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο άτομα να την εκπροσωπούν, τον Περιφερειάρχη και ένα άλλο εκλεγμένο μέλος. Αυτή τη στιγμή μας εκπροσωπεί μόνο ο Περιφερειάρχης. Τη θέση μου δεν την πήρε ένας Πελοποννήσιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Νομίζω ότι είναι από τις Κυκλάδες ο πρώτος επιλαχόντας και σίγουρα αυτό δεν είναι το καλύτερο δυνατό για την περιφέρεια, πόσο μάλλον όταν συνεχώς δηλώνει ο Περιφερειάρχης στις δημόσιες τοποθετήσεις του και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν μεταφέρει τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στον Πρωθυπουργό, ούτε στους υπουργούς, ούτε στα συλλογικά όργανα που μας εκπροσωπεί. Πείτε μου, αυτό συνέβη επειδή εσείς έχετε ανεξαρτοποιηθεί? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ναι, πιθανολογώ ότι το μένος του Περιφερειάρχη έχει να κάνει με τη διαφοροποίησή μου αρχικά και μετά την ανεξαρτητοποίησή μου. Όμως σαφώς, παρόλο που διαφοροποιήθηκα από τον Περιφερειάρχη, μέχρι πρότινος δεν είχα καμία διαφορά με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ, τον κύριο Τζιτζικώστα, του οποίου όλες τις εισηγήσεις ψήφιζα και ήμουν μέλος της παράταξής του κατά τις εκλογές. Αυτά που είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι ήταν? Εντάξει, όχι πως δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά τι ήταν όλα αυτά που είδαμε? Κατά τη γνώμη μου είναι θεσμικές εκτροπές. Πρότεινα να λάβει γνώση το Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ένωση Περιφερειών και αντί ο Πρόεδρος να θέσει το θέμα να το αποφασίσουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, να ψηφίσουν δηλαδή γι' αυτό όπως γίνεται για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, δεν δέχτηκε να το κάνει. Προφανώς το απαγόρευσε ο Περιφερειάρχης.
Μετά υπήρχε αντίδραση από όλες τις παρατάξεις, αλλά τελικά αυτό που γινόταν ήταν συνεχείς διακοπές και στο τέλος, πριν λήξει η συνεδρίαση και χωρίς να έχουν συμπληρωθεί οι ώρες οι συγκεκριμένες, οι 4 ώρες, διέκοψε και τη συνεδρίαση ο πρόεδρος. Εντελώς παράτυπο δηλαδή. Τι σκοπεύετε να κάνετε, αν είναι κάτι ανακοινώσιμο, προκειμένου να υπερασπίσετε τη θέση σας? Ναι, το έχω ήδη ανακοινώσει σε δελτίο τύπου, ότι σκοπεύω να ακολουθήσω τη νομική οδό και κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση, αλλά και κατά της απόφασης της Ένωσης Περιφερειών για την κατάστασή μου. Αυτή είναι και η μόνη οδός που μπορώ να ακολουθήσω ως Περιφερειακή Σύμβουλος.